Χαίρετε κυρίες και κύριοι από το Γρεβενά Press, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Παρακολουθείτε την ανασκόπηση ειδήσεων από τη Δευτέρα 10 Απριλίου έως και τη Δευτέρα 18 Απριλίου. Παρουσίαση του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών έγινε την Τρίτη 11 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι στο φουαγέ του ξενοδοχείου Έγλη, όπου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ για τον ομό Γρεβενών. Στην εκδήλωση μίλησε και μας παρουσίασε τους υποψηφίους ο συντονιστής ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών, ο κύριος Γεώργιος Στομαίδης. Το ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ για τον ομό Γρεβενών απαρτίζεται από τον κύριο Γιώργο Καλαμάρα, τον κύριο Χρήστο Μπιάλα και την κυρία Φωτεινή Τζουβάρα. Αλλάζουμε τώρα θέμα, Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, ένα βήμα πιο κοντά στην επαναλειτουργία της σχολής Αστιφυλάκων, έγκριση δαπανών και εξυγχρονισμό εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Με την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών να έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση των σχετικών δαπανών, εγκρίθηκαν στις 11 Απριλίου από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η ανακαίνιση των μαγειρίων και κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στη σχολή Αστιφυλάκων Γρεβενών και άμεσα κατόπιν η εγκατάσταση των απαραίτητων λατζών, πάγκων και ραφιών ίνοξ, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες υγειονομικές απαιτήσεις με σκοπό τον εξυγχρονισμό και την αρτιότητα των προδιαγραφών των υποδομών της σχολής στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας της. Πάμε τώρα σε μια ανακοίνωση σχετικά με την μετεγκατάσταση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς στο νέο αστυνομικό μέγαρο. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι από τις 11 Απριλίου η Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς και οι υφιστάμενες υπηρεσίες της μετακαταστάθηκαν και λειτουργούν στις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε πάροδο επί της οδού Γράμμου στην Καστοριά. Συγκεκριμένα στις νέες εγκαταστάσεις στεγάζονται και λειτουργούν οι παρακάτω υπηρεσίες, οι οποίες είναι πλήρως διαθέσιμες προς τους πολίτες. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του επιτελείου της, η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καστοριάς, το Αστυνομικό Τμήμα Καστοριάς, το Τμήμα Τροχιάς Καστοριάς, το Γραφείο Διαβατηρίων και το Γραφείο Ταυτοτήτων. Επίσκεψη του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας στο νέο αστυνομικό μέγαρο Καστοριάς. Στις 11 Απριλίου το πρωί, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, ταξίαρχος ο κ. Σπυρίδων Διόγκαρης, επισκέφτηκε το νέο αστυνομικό μέγαρο Καστοριάς, στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Απαγόρευση αλίας στα εσωτερικά νερά της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης λόγω αναπαραγωγής των ψαριών. Δήμος Γρεβενών, στην Ιερά Πόλη του Μισολογγίου, αντιδήμαρχος Ζήσης Κιάκας. Στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τα 197 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, εκπροσωπώντας τη Δημοτική Αρχή Γρεβενών στο πλαίσιο της αδερφοποίησης της κοινότητας Σαμαρίνας Δήμου Γρεβενών με το Δήμο Ιεράς Πόλος Μεσολογγίου, παρέστη το Σάββατο 8 Απριλίου ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Ζήσης Κιάκας, αποτείοντας φόρο τιμής στο μνημείο των Σαμαρινέων που έδωσαν τη ζωή τους για το ύψιστο ιδανικό της ελευθερίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις εκδηλώσεις συμμετείχαν μέλη του Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής Γρεβενών Ορφεύς, καθώς και ο Σύλλογος Σαμαρινέων Κοζάνης, ο οποίος παρέλασε με παραδοσιακές στολές στην πόλη του Μεσολογγίου. Όμορφες δημιουργικές στιγμές στη Μεγάλη Τρίτη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών. Μίλησαν για τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, δημιουργήθηκε μια ζωντανή συζήτηση όπου οι μικροί φίλοι συμμετείχαν με ενεργό ενδιαφέρον. Στη συνέχεια πέρασαν στις κατασκευές που περίμεναν με πολύ όρεξη και χαρά τα παιδιά. Η υλοποίηση της δράσης έγινε από την κυρία Θεολογία Τραλατζή, την κυρία Ευαγγελία Καραμπερίδου, την κυρία Πετρούλα Χατζή, την κυρία Νικολέτα Ρεβίθη, την κυρία Γεωργία Κοπάνου και την κυρία Νέλη Ασλανίδου. Επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών από τον υποψήφιο βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ νομού Γρεβενών, τον κύριο Γιώργο Καλαμάρα. Η εκκίνηση της προεκλογικής του πορείας έγινε με τον Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, τον κύριο Φωλήν, αγώνιμη και επικοδομητική συνάντηση με διάθεση συνεργασίας και συνεννόησης. Πραγματοποιήθηκε συνέντευξη του κυρίου Χρήστου Μπιάλα, υποψήφιου βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ για τον νομό Γρεβενών. Έτσι λοιπόν, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στις 12 Απριλίου, το Γρεβενά Press και πιο συγκεκριμένα η κυρία Μαρία Καναλίδου συνάντησε τον κύριο Χρήστο Μπιάλα, υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για τον νομό Γρεβενών, και έκανε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Μίλησαν για τα θέματα που απασχολούν τα Γρεβενά και πώς θα μπορούσαν αυτά να επιληθούν. Κωνσταντίνια 2023, την Παρασκευή 7 Απριλίου, οι φοιτητές των ΤΕΦΑ Τρικάλων έκαναν μαθήματα κλασικού αθλητισμού στα παιδιά των δημοτικών σχολείων και γυμνασίων Δεσκάτης. Ενεργειακή αναβάθμιση δικαστικού μεγάρου Γρεβενών στις 24 Νοεμβρίου του 2022.
Ο κύριος Θανάσης Σταυρόπουλος συναντήθηκε στην Αθήνα με τους κυρίους Τιμολέον Κατσίπο και Αθανάσιο Γιάνναρη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο αντίστοιχα των κτηριακών υποδομών ΑΕ. Σκοπός της συνάντησης ήταν να επισημανθεί η αναγκαιότητα της ένταξης του δικαστικού μεγάλου Γρεβενών στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης. Το συγκεκριμένο αίτημα έγινε δεκτό, στη συνέχεια ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε η απαραίτητη μελέτη και πλέον από 7 Απριλίου του 2023 έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση του έργου και πλέον βρίσκεται στη φάση της δημοπράτησης. 8η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών και 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. Έτσι λοιπόν, 8η ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη, στις 7 το απόγευμα στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί δύο θεμάτων. Παράλληλα, 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών θα πραγματοποιηθεί στις 19 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη, αμέσως μετά στις 7:30 στο Δημαρχείο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί 12 θεμάτων. Επαφές και συναντήσεις στη Μεγάλη Πέμπτη με εκθέτες και πολίτες στη Λαϊκή Αγορά των Γρεβενών πραγματοποίησε ο υποψήφιος βουλευτής με το Πασό Κινάλι Ιωάννης Τούπας. Επαφές και συναντήσεις είχε τη Μεγάλη Πέμπτη με εκθέτες και πολίτες στη Λαϊκή Αγορά των Γρεβενών, καταγράφοντας από κοντά τα προβλήματα και τις αγωνίες του κόσμου, επιβεβλημένη η προστασία του πολύπαθου πρωτογενή τομέα και η έμπρακτη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών. Περιφορά του επιταφείου της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών, μέσα σε κλίμα θρησκευτικής κατάνοιξης, τελέστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών η περιφορά του επιταφείου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γρεβενών, κ. Δαβίδ, παρουσία των τοπικών αρχών της πόλης και πλήθος πιστών. Με τους πιστούς να ψάλουν το «Ω γλυκή μου Έαρ» υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Γρεβενών Ορφεύς και τις χοροδίες της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών, ολοκληρώθηκε και φέτος η περιφορά του επιταφείου. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πυρκαγιά σε αυτοκίνητο σημειώθηκε το Σάββατο 15 Απριλίου το μεσημέρι επί της οδού 13ης Οκτωβρίου. Άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γρεβενών, άγνωστες οι αιτίες της πυρκαγιάς. Το Χριστός Ανέστη ακούστηκε στο νοσοκομείο Γρεβενών και στο γυροκομείο της Μητροπόλεως μας. Ανήμερα της Αναστάσεως του Κυρίου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γρεβενών, κύριος Δαβίδ, επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, καθώς και το γυροκομείο της Μητροπόλεως μας. Το Σεβασμιότατο υποδέχθηκαν η διοικήτρια του νοσοκομείου, κυρία Ευτυχία Καπάτου, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του. Ο Μητροπολίτης ευχήθηκε στους αρρώστους, αλλά και στους συγγενείς αυτών και έδωσε ευλογία σε όλους μία εικόνα και ένα πασχαλινό κόκκινο αυγό. Έπειτα κατευθύνθηκε στο γεροκομείο της Μητροπόλεως μας, αντάλλαξε ευχές με τους γέροντες και τις γερόντισες και ευλόγησε το μεσημεριανό τραπέζι τους. Λαμπρινή Κόγιου Χατζηζής, υποψήφια βουλευτής Μουμού Γρεβενών, την Κυριακή του Πάσχα επισκέφτηκε το αστυνομικό τμήμα Δεσκάτης και το κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Δεσκάτης. Είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους αρμόδιους και να ανταλλάξει ευχές. Την Κυριακή 16 Απριλίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο ετήσιος χορός του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγάπης Γρεβενών, η Γαλιάνα, στο κέντρο Πανόραμα στη Μετσίνα Γρεβενών. Ο κόσμος χόρεψε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε ποντιακούς ρυθμούς, με αποκορύφωμα την ώρα που χόρεψαν μέλη του Συλλόγου και όχι μόνο τον πυρίχιο χορό Σέρα. Να περάσουμε τώρα να δούμε για τον Εμπορικό Σύλλογο Γρεβενών το θερινό ωράριο καταστημάτων, το οποίο έχει ως εξής. Τη Δευτέρα θα είναι ανοιχτά από τις 8:30 μέχρι τις 2, την Τρίτη από τις 8:30 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, το απόγευμα από τις 5:30 μέχρι τις 9, την Τετάρτη από τις 8:30 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, την Πέμπτη από τις 8:30 μέχρι τις 2 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 5:30 μέχρι και τις 9, την Παρασκευή από τις 8:30 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 5:30 μέχρι και τις 9 το βράδυ, το Σάββατο από τις 8:30 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, ενώ την Κυριακή θα παραμείνουν κλειστά. Τέλος να πούμε ότι μουσικός μαραθώνιος αλληλεγγύης στα Γρεβενά για το Σύλλογο Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού Γρεβενών Ελπίδα. Την Κυριακή 17 Απριλίου πραγματοποιήθηκε ο μουσικός μαραθώνιος από τις 5 μέχρι και τις 2 το μεσάνυχτα. 9 ώρες γεμάτες μουσική για καλό σκοπό, 12 συντελεστές που επέλεξαν μοναδική μουσική στο φιλόξενο Bullseye στα Γρεβενά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενασκόπηση ειδήσεων μέσα από το Γρεβενά Press. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από εμάς, γεια σας και χρόνια πολλά σε όλους.